Κύριε Κοτσαντή, μας ακούτε? Καλό σας απόγευμα. Σας ακούω. Καλό απόγευμα σε εσάς και τους ακροατές σας. Να είστε καλά. Τι γίνεται, κύριε Κοτσαντή, με το χώρο της εκπαίδευσης, της παιδείας, της νεολαίας? Είστε μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα το τι υπάρχει. Βέβαια, το πιο σημαντικό είναι ότι η νεολαία μάλλον έχει αρχίσει πλέον και αντιδράχει, πολύ καλά κάνει, δεδομένου ότι ίσως με την περίπτωση του COVID κατά κάποιο τρόπο να είχαν σταματήσει και οι κινητοποίησεις. Αυτή είναι μια εικόνα που έχουμε. Δεν ξέρω πώς τα βλέπετε εσείς. Η νεολαία δεν έπαψε ποτέ να αντιδρά. Αυτό είναι πολύ καλό. Σε μέτρα αντιλαϊκά, αντιεκπαιδευτικά. Το απέδειξε και μέσα στην περίοδο της καραντίνας, όταν πήρε στα χέρια της την προστασία της υγείας της και της εκπαίδευσης. Θυμίζουμε τους μεγάλους αγώνες των μαθητών με τις καταλήψεις τους. Θυμίζουμε τις μεγάλες φοιτητικές κινητοποιήσεις, όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ψήφιζε νέο νόμο για τα πανεπιστήμια την προηγούμενη χρονιά. Βέβαια, ο αναβρασμός και η δυσαρέσκεια δυναμώνουν. Γιατί αποδεικνύεται σε ακόμα περισσότερους η εγκληματική διαχείριση όχι μόνο της πανδημίας, αλλά και των μορφωτικών αναγκών των νέων ανθρώπων από αυτή και από όλες, αν θέλετε, τις κυβερνήσεις, αφού ούτως ή άλλως η μία χτίζει πάνω στο έργο της προηγούμενης. Στα ερείπια που αφήνει μία χτίζει και η άλλη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ακριβώς. Δηλαδή, αν το θέλετε, και στα πανεπιστήμια πλέον έχει μαζευτεί πολύ υλικό που χρειάζεται γκρέμισμα από το φοιτητικό κίνημα. Αναφερόμαστε σε μια σειρά νόμους και διατάξεις για την ενίσχυση της κατηγοριοποίησης των ιδρυμάτων, δηλαδή πολλά ιδρύματα διαφορετικών ταχυτήτων, με τους φοιτητές να παίρνουν πτυχία τα οποία δεν τους εξασφαλίζουν την πρόσβαση στο επάγγελμα. Αναφερόμαστε στην εμπορευματοποίηση, η οποία ενισχύεται με την επιβολή διδάκτρων όχι μόνο σε μεταπτυχιακά πλέον προγράμματα, αλλά και σε ξενόγλωσσα προπτυχιακά. Αναφερόμαστε προφανώς στα μέτρα για τη διαχείριση της πανδημίας, με τα πρωτόκολλα υπερμετάδοσης του κορονοϊού, τα οποία είναι σε εξέλιξη, και ειδικά αυτή την περίοδο που οι φοιτητές προετοιμάζονται για την εξεταστική τους, έχουν βγει και δικαιολογημένα κατά τη γνώμη μας τα κάγκελα, αφού η κυβέρνηση, χωρίς να πάρει κανένα μέτρο προστασίας, πρακτικά τους βάζει το δίλημα είτε να δώσουν την εξεταστική τους και να κολλήσουν, είτε να χάσουν την εξεταστική. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντή, επειδή είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά και κυρίως τα τελευταία που αναγκάζονται οι φοιτητές να δίνουν εξετάσεις κάτω από τέτοιες συνθήκες, ήθελα να αρχίσω από το ένα κέριο θέμα. Εμένα με ταλαιπωρεί αφάνταστα αυτή η ιστορία. Δεδομένου ότι, μην ξεχνάτε, έχουμε και αρκετά χρόνια διαφορά. Εμείς ζήσαμε μια δικτατορία, ένα φασισμό άνευ προηγουμένου. Τι ακριβώς γίνεται με την λεγόμενη πανεπιστημιακή αστυνομία? Γιατί και εμείς τότε είχαμε το σπουδαστικό της ασφάλειας, θα τα ξέρετε και αυτά. Αυτά οπωσδήποτε. Βέβαια, δεν τους είχαμε μέσα στα πόδια μας. Μπαίνανε με διάφορους χαφιέδικους τρόπους οι ασφαλίτες, οι αστυνομικοί. Δυστυχώς είχαμε και φοιτητές που συνεργαζόταν μαζί τους. Αλλά το πιο σημαντικό είναι τώρα ότι ιδρύονται πλέον αστυνομικές υπηρεσίες μέσα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και από ό,τι ξέρω, βέβαια, και η θέση της ΚΝΕ είναι κάθετα αντίθετη σε τέτοιο είδους ιστορία. Και αλίμονο, βέβαια, αν δεν ήταν και η ΚΝΕ να πάρει αυτές τις θέσεις. Και όχι μόνο της ΚΝΕ, η πλειοψηφία των φοιτητών, και με τις μεγάλες φοιτητικές κινητοποιήσεις που προηγήθηκαν, έχει απορρίψει τα σχέδια της κυβέρνησης για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Άλλωστε, αν κάτι αποκαλύπτεται και τις τελευταίες μέρες με αφορμή τα γεγονότα στην ΑΣΟΕ και διάφορα παράδεκτα περιστατικά, είναι ότι η πραγματική ανομία στα πανεπιστήμια δεν είναι οι κινητοποιήσεις και οι αγώνες των φοιτητών, αλλά είναι το ίδιο το πανεπιστήμιο επιχείρηση που στο έδαφος του ανταγωνισμού, στο έδαφος της διαχείρισης κονδυλίων, στο έδαφος της ανάπτυξης επιχειρηματικής λειτουργίας από ένα σημαντικό τμήμα των καθηγητών, τρέφεται η διαφθορά, η διαπλοκή, ακόμα και το ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα στα διαφορετικά κυκλώματα, ακόμα και η τοκογλυφία. Για αυτή την πραγματική ανομία στα πανεπιστήμια, τι ακριβώς μπορεί να κάνει η πανεπιστημιακή αστυνομία? Να το πω, αν θέλετε, και χαριτολογώντας, το ΣΔΟΕ χρειάζεται να μπει σε ορισμένα πανεπιστήμια, για να μην πούμε και το τμήμα ηθών, για ορισμένα που ακούγονται ορισμένες καταγγελίες. Τα τελευταία γεγονότα με την ΑΣΟΕ, άλλωστε. Είναι φως φανάρι αυτό. Δηλαδή, είναι άλλου είδους τα μεγάλα εγκλήματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή μέσα στο πανεπιστημιακό χώρο. Και αν θέλετε, η πανεπιστημιακή αστυνομία θα έρθει ακριβώς να προστατεύσει το πανεπιστήμιο επιχείρηση. Θα έρθει δηλαδή να προστατεύσει το έδαφος πάνω στο οποίο ανδρώνονται όλα αυτά τα φαινόμενα. Μάλιστα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Πραγματικά το τι συμβαίνει, με το τι γίνεται μέσα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν λέγεται, πάντως σε αυτή τη βάση που τα βάλατε. Και ήθελα ευθύς αμέσως να ρωτήσω το εξής. Ξεκινάει κάποια στιγμή, μάλλον εντός του 22, λέει ότι θα έχουμε την πανεπιστημιακή αστυνομία. Και επιμένω σε αυτό, γιατί βέβαια δεν ξέρω πώς θα είναι. Κάθε πανεπιστήμιο θα έχει μέσα και αστυνομικές υπηρεσίες, πώς θα εξελιχθούν, θα έχουν στρατονισμούς, θα έχουν όπλα, θα οπλοφορούν. Τι ακριβώς θα γίνει, δεν ξέρω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υποψιάζομαι ότι θα είναι μια νέα χούντα μέσα στα πανεπιστήμια, κανονικά. Οι δε πανεπιστημιακοί, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, κύριε Κωνσταντή, δεν μπορώ να τους θεωρήσω όλους λουλούδια. Εν πάση περιπτώσει, είναι και οι πανεπιστημιακοί, οι δάσκαλοι δεν μας δίνουν τέτοια εικόνα σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξεκαθαρίζουν και ήδη τι θέλουν και τι δεν θέλουν. Το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα, ναι, γιατί γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε, έχει απορρίψει την πανεπιστημιακή αστυνομία και για άλλη μια φορά πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση θα φάει τα μούτρα της, όπως το έκανε και τις προηγούμενες φορές που επιχείρησε, αν θέλετε, να την βάλει. Προφανώς υπάρχει και ένα τμήμα καθηγητών, το οποίο στοιχίζεται με τις κυβερνητικές αποφάσεις και προφανώς και με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Όμως, αν θέλετε, και λόγω των τελευταίων ημερών, το γεγονός των τελευταίων ημερών είναι η απόφαση, από ό,τι φαίνεται, της προηγούμενης κυβέρνησης, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, να στοιχηθεί πίσω από την πανεπιστημιακή αστυνομία, όπως αποδεικνύουν άλλωστε και οι δηλώσεις του κυρίου Κατρούγκαλου, γνωστού στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, σε κανάλι τις προηγούμενες μέρες, ναι, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε πρακτικά ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία, μια αστυνομική δύναμη πανεπιστημιακή, όπως είπε, πρέπει να υπάρχει. Απλά να αλλάξει ο διοικητής της, να είναι σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, με τον εκάστοτε Πρίτανη και όχι απευθείας υπαγόμενη στην Ελλάς. Το λέμε αυτό γιατί εμείς πιστεύουμε ότι ακόμα και αν η αξιωματική αντιπολίτευση σε αυτή τη φάση επιλέγει, αυτή θα μας πει τους λόγους να στοιχηθεί με τα σχέδια της κυβέρνησης. Οι φοιτητές τα έχουν ήδη απορρίψει. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση οι φοιτητές να ανεχτούν την είσοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας μέσα στις σχολές τους. Γιατί ακριβώς γνωρίζουν ότι θα βρίσκεται εκεί μέσα όχι για να καταστήλει γενικά το έγκλημα, αλλά για να καταστήλει τους φοιτητές που θεωρούν εγκληματίες, τους φοιτητές που αγωνίζονται και διεκδικούν τα σύγχρονα μορφωτικά τους δικαιώματα. Αυτό δεν θα επιτραπεί να γίνει ούτε τώρα, ούτε τον Απρίλιο, που από ό,τι φαίνεται ολοκληρώνεται η εκπαίδευση της πανεπιστημιακής αστυνομίας, και οι φοιτητές έχουν τρόπους αυτό να το δείξουν και στην πράξη. Για παράδειγμα, στις επόμενες φοιτητικές εκλογές, οι οποίες θα γίνουν το επόμενο διάστημα, και με τη στάση τους σε αυτές, μαζικά θα στείλουν ξανά το μήνυμα στην κυβέρνηση να μην τολμήσει όχι μόνο να φέρει την πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά και τα νέα σχέδια που έχει στο σιρτάρι, το νέο νόμο πλαίσιο, που και αυτό θα το αντιμετωπίσουν οι φοιτητές μέσα από πολύ μεγάλους αγώνες. Μάλιστα. Να θυμίσω για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είστε συντονισμένοι με την Air to Open, την ελεύθερη ραδιοφωνία. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Θοδωρής Κωνσταντής, μέλος του γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Κύριε Κωνσταντή, πολύ σωστά αναφέρατε όλο αυτό το θέμα, τι θα κάνουν οι φοιτητές σε περίπτωση που προχωρήσει η πανεπιστημιακή αστυνομία. Εκείνο που ήθελα να ρωτήσω, το θίξατε προηγουμένως και είναι πολύ σημαντικό. Και επανέρχομαι σε αυτό, κρατώντας δηλαδή το κομμάτι το δικό σας, ότι οι φοιτητές μπαίνουν στα πανεπιστήμια, δίνουν εξετάσεις, παίρνουν τα πτυχία τους, δεν έχουν δουλειά μετά, δεν βρίσκουν αντικείμενο να δουλέψουν. Αυτό τι θέμα, τι προκύπτει από όλη αυτή την ιστορία? Γιατί ξέρετε, υποτίθεται ότι φεύγει και πάρα πολλοί κόσμος έμψυχο δυναμικό και πάει στο εξωτερικό για να βρει δουλειά. Έτσι ακριβώς είναι. Και αυτή η τάση δεν θα σταματήσει. Ναι. Όσο παίρνονται μια σειρά αντιλαϊκά μέτρα και εφαρμόζονται και τα προηγούμενα, τα οποία διαλύουν το μέλλον το εργασιακό των νέων ανθρώπων μέσα στη χώρα μας. Μάλιστα. Και αν το θέλετε, αυτό δεν είναι πρόβλημα των σπουδών των νέων ανθρώπων, που είναι άλλωστε πασιφανές και νομίζω αναγνωρίζονται από όλους ότι το επίπεδο σπουδών και πτυχίων πολλών ελληνικών πανεπιστημίων είναι πολύ υψηλό και αξιόλογο. Ναι. Είναι πρόβλημα της ίδιας της αγοράς εργασίας, είναι η γνώμη μας. Δηλαδή είναι αυτή η εργασιακή ζούγκλα που ισχύει σε μια σειρά χώρους δουλειάς, είναι η χαμηλή μισθή, είναι τα τακισμένα εργασιακά δικαιώματα, που υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια και αν θέλετε ενισχύονται το νομικό οπλοστάσιο με τον νόμο Χατζηδάκη για παράδειγμα. Ναι, ναι. Είναι η εφαρμογή του νόμου Βρούτση Αχτσιόγλου που τον είδαμε φέτος με τα 0,50 ευρώ αύξηση την ημέρα,
που ψηφίστηκε, το 2% αύξηση που ισχύει από 1η του Γενάρη, το οποίο έγινε καπνός κάτω από το μεγάλο κύμα της ακρίβειας. Καταλαβαίνετε ότι ένας νέος άνθρωπος όλα αυτά τα βλέπει και τα αντιμετωπίζει. Και προφανώς ορισμένοι κάνουν την επιλογή να φύγουν στο εξωτερικό αναζητώντας μια καλύτερη τύχη, αλλά είναι και πάρα πολλοί αυτοί που μένουν στην Ελλάδα, που παλεύουν για το αύριο, παλεύουν για το μέλλον και μαζί με τον ατομικό αγώνα που δίνουν για καλύτερες συνθήκες δουλειάς, για μια καλύτερη θέση εργασίας, επιλέγουν να δώσουν και το συλλογικό αγώνα, και αυτό είναι το σημαντικό, για να μπορέσουν να αλλάξουν συνολικά τους όρους εργασίας. Είναι για παράδειγμα χαρακτηριστικό ότι, για παράδειγμα, στον αγώνα της e-food, τη μεγάλη εκείνη κινητοποίηση και απεργιακή μάχη που δώσαν οι εργαζόμενοι, ή σε μια σειρά άλλους χώρους δουλειάς, πρωτοστατούσαν και νέοι εργαζόμενοι, οι οποίοι εμπιστεύονται τα σωματεία τους, μπαίνουν μέσα στη συλλογική διεκδίκηση και, αν θέλετε, πρωταγωνιστούν και οι ίδιοι, αυτό είναι το φυσιολογικό, ενάντια στους νόμους όλων των κυβερνήσεων που διαλύουν το και το εργασιακό τους μέλλον. Μάλιστα. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό, τα σωματεία. Από τη θέση που είσαστε ως μέλος του γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, έχετε εικόνα στα σωματεία μπορεί, γράφονται πλέον νέοι άνθρωποι? Και γενικό οποιοδήποτε σωματείο, από το βιβλίο και χάρτου μέχρι σωματείο βιομηχανικών εργατών, μέχρι οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει, έχετε μια εικόνα. Τα αποτελέσματα και από μια σειρά αρχιερεσίες, αλλά και οι ίδιες συγγραφές σε πολλά ταξικά σωματεία, σωματεία δηλαδή που το προηγούμενο διάστημα βγήκαν μπροστά και υπερασπίστηκαν τη ζωή, την υγεία, τα δικαιώματα των εργατών, είναι, πιστεύουμε, ενθαρρυντικά. Δείχνουν ότι υπάρχει ένα ρεύμα, μπορούμε να πούμε, μέσα στην νεολαία, μια μεγάλη δύναμη, η οποία είναι μέσα και δίπλα στα σωματεία, η οποία πρέπει τώρα να κάνει το βήμα. Υπάρχουν πολλοί νέοι δηλαδή που το σκέφτονται, πολλοί νέοι που ακόμα διστάζουν και πρέπει να κάνουν το βήμα, γιατί αν κάτι αποδείχθηκε και από τις πρόσφατες κινητοποιήσεις και από τις πυρκαγιές και από αλλού, είναι ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Και αυτή η μεγάλη αλήθεια, ότι δηλαδή χρειάζεται οργάνωση της πάλης, συλλογική διεκδίκηση, λαϊκή αυτενέργεια και πρωτοβουλία, οργάνωση αλληλεγγύης για να μπορεί να πάμε αλλιώς, για να μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Ναι, ναι. Προφανώς εμείς λέμε και ότι σε αυτό πρωτοστατούν οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, μέσα στο φοιτητικό, μέσα στο νεολαϊστικό κίνημα. Πρέπει να γίνει υπόθεση ακόμα πιο πολλών νέων ανθρώπων. Είναι ενθαρρυντικά τα στοιχεία της τελευταίας περίοδου και νομίζουμε ότι εκεί είναι και η ελπίδα. Εκεί είναι και η αισιοδοξία για τη νέα χρονιά, ότι αυτό που ήταν εξαίρεση το προηγούμενο διάστημα θα γίνει πλέον ο κανόνας. Δηλαδή θα δυναμώσει η λαϊκή συμμετοχή και η λαϊκή πρωτοβουλία στους αγώνες. Μάλιστα. Αυτό το τελευταίο που είπατε είναι πολύ σημαντικό, κύριε Κοτσαντή, και αναγκάζομαι να το πάρω από εσάς και να το επαναλάβω. Είπατε προηγουμένως, μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Είναι ίσως από τις πιο σημαντικές θέσεις και της ΚΝΕ και του Κομμουνιστικού Κόμματος και γενικά των προοδευτικών ανθρώπων. Πέστε μου, εσείς από τη θέση σας ως μέλος της ΚΝΕ, ως μέλος του Γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου, που έχετε σαφή εικόνα, βλέπετε τη νεολαία, έρχεστε σε επαφή μαζί της. Υπάρχει μια ριζοσπαστικοποίηση σήμερα της νεολαίας, περισσότερη δηλαδή. Στρέφεται προς τα αριστερά, στρέφεται προς τον χώρο των προοδευτικών κομμάτων, προς το Κομμουνιστικό Κόμμα και την ΚΝΕ? Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που είναι ενθαρρυντικά. Αυτό είναι σημαντικό. Για παράδειγμα, ότι οι δυνάμεις της ΚΝΕ πρωτοστατούν μέσα στο μαθητικό, στο φοιτητικό, γενικότερα στα κινήματα της νεολαίας, και υπάρχει εκεί μια αυξημένη συμμετοχή, σημαντική συμμετοχή πολλών νέων ανθρώπων. Ήταν τεράστια η επιτυχία τον φεστιβάλ της ΚΝΕ που έγιναν τους προηγούμενους μήνες στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε μια σειρά άλλες πόλεις, ένα πραγματικό νεανικό ξέσπασμα συμμετοχής, πρωτόγνωρο αν θέλετε, που και αυτό μας δίνει δύναμη και αισιοδοξία. Πιστεύουμε, αν θέλετε, ότι αυτή η νεολαία σήμερα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Είναι από τη μία όλοι όσοι την καλούν να σκύψει το κεφάλι, να λογαριαστεί μετά, δηλαδή ποτέ τελικά, με την αντιλαϊκή πολιτική. Μια πολιτική που τη ζει η νεολαία στο πετσί της. Μια πολιτική που γεννά και θα γεννήσει ακόμα μεγαλύτερους αγώνες και ακόμα μεγαλύτερη δυσαρέσκεια. Και από την άλλη είναι οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ μαζί με άλλους αγωνιστές που μπαίνουν μπροστά μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς, μόρφωσης, σπουδών για να οργανώσουν τον αγώνα απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που έχει την υπογραφή όλων των κυβερνήσεων. Να οργανώσουν την πάλη με σημαία τις σύγχρονες ανάγκες
των νέων ανθρώπων, στη μόρφωση, τη δουλειά, τη ζωή, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τον ελεύθερο χρόνο, για όλα όσα έχουμε ανάγκη. Είμαστε αισιόδοξοι, τα στοιχεία αυτό δείχνουν, ότι και το επόμενο διάστημα θα έχουμε μεγάλους αγώνες μπροστά μας, αγώνες που θα βάλουν περισσότερα εμπόδια και από τη μεριά της νεολαίας αγώνες στα σχέδια της κυβέρνησης, αγώνες που θα καταφέρουν να καθυστερήσουν και να εμποδίσουν την ψήφιση μιας σειράς μέτρων, θα εμποδίσουν εφαρμογή άλλων, αγώνες που αν θέλετε θα βάλουν στο προσκήνιο το ότι σήμερα ο λαός θα σώσει το λαό όπως είπαμε και πριν, αλλά βαδίζοντας και στον δρόμο της ανατροπής. Δηλαδή, βαδίζοντας στον δρόμο της σύγκρουσης με την πολιτική που εφαρμόζεται από όλες τις κυβερνήσεις, τη σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το κεφάλαιο, με τα κόμματά του, για να ανοίξει πραγματικά και μια διαφορετική προοπτική για τον ελληνικό και λαό και την νεολαία. Αν θέλετε, ο νέος άνθρωπος έχει δει τι του επιφυλάσσει η πολιτική που εφαρμόζεται όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα πρέπει να επιλέξει και τον άλλο δρόμο, τον δρόμο που του προτείνει το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, και πιστεύουμε ότι είναι περισσότεροι σε αυτή τη φάση οι νέοι που έχουν σίγουρα ανοιχτά αυτιά, είναι περισσότεροι οι νέοι που παρακολουθούν τις θέσεις του ΚΚΕ και θα γίνουν πολύ περισσότεροι αυτοί που και μαζικά και μαχητικά στον δρόμο θα υπερασπιστούν τη ζωή τους. Γιατί αν θέλετε αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Ο νέος άνθρωπος δεν θα παρατήσει τη ζωή του. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι μάθημα που θα γίνει πάθημα όλων των κυβερνώντων. Μάλιστα. Ξέρετε, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε και ήθελα να σας κάνω μια ακόμα ερώτηση. Πιο πολύ έχει ιστορικό χαρακτήρα, απλώς και μόνο γιατί μας ρωτούν πάρα πολλές φορές και οι ακροατές. Εσείς από την εικόνα που έχετε γενικότερα από την νεολαία, όχι μόνο από την ΚΝΕ, αλλά γενικότερα από προοδευτικές δυνάμεις στον χώρο της νεολαίας κτλ. Έχουν εικόνα, έχουν αντίληψη το τι έγινε κάποτε στην Ελλάδα, αυτό η εθνική αντίσταση, ο εμφύλιος και χίλια δύο άλλα θέματα, πώς μπήκαν οι Αμερικανοί με τις βόμβες Ναπάλμ, πώς ισοπαίδωσαν τον κόσμο και πώς μετά το μετεμφυλιακό κράτος εγκαθιδρύθηκε και, εν πάση περιπτώσει, δημιουργεί ακόμα τεράστια προβλήματα. Και σας το λέω, σας θέτω την ερώτηση, γιατί ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη ενοχλήθηκαν οι δεξιοί, αν θέλετε, οι χουντικοί, που από ό,τι φαίνεται υπάρχουν ακόμα, με την αναθηματική πλάκα υπέρ των ανταρτών του Ελλάς όταν μπήκαν στην Θεσσαλονίκη και την απελευθέρωσαν. Κοιτάξτε τώρα, ό,τι έχει γραφτεί με αίμα δεν μπορεί να σβήσει με βρώμικο μελάνι. Σωστό. Μπορεί να σβήσει όσα εκατομμύρια και αν ξοδέψουν για να ρίξουν λάσπη και να σκοφαντήσουν την πρώτη προσπάθεια οικοδόμησης, για παράδειγμα, του σοσιαλισμού μιας νέας κοινωνίας στην ανθρωπότητα τον προηγούμενο αιώνα. Όσο και αν προσπαθήσουν να ταυτίσουν τους αγωνιστές, τους κομμουνιστές, αυτούς οι οποίοι πάλεψαν και την περίοδο της κατοχής και στη συνέχεια ενάντια σε ξένους και ντόπιους δυνάστες με τους διώκτες τους. Να το πούμε πολύ απλά, όλοι ξέρουν ότι οι 200 Κεσαριανείς δεν μπορούν να ταυτιστούν με τους Ναζί εκτελεστές τους. Σωστά. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς παλεύουμε και μέσα στην νεολαία να διαφυλαχτεί η ιστορική μνήμη, να γίνει γνωστή η ιστορική αλήθεια, η οποία αν θέλετε έχει και πολλούς τρόπους να διαστρεβλώνεται και πολλούς υπερασπιστές αυτής της διαστρέβλωσης και από διαφορετικές σκοπιές, αν θέλετε, ο καθένας. Άρα ναι, είναι πολύ σημαντική η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης, είναι πολύ σημαντική η υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας και στους νέους ανθρώπους. Υπάρχει σήμερα προσπάθεια πολλών νέων ανθρώπων σε αυτή την κατεύθυνση, που δεν ανέχονται δηλαδή τη διαστρέβλωση, τη θεωρία των δύο άκρων και μια σειρά άλλες τέτοιες θεωρίες. Και επειδή μιλάμε στην εκπομπή σας, θα μας επιτρέψετε να πούμε. Βεβαίως. Και επειδή το τελευταίο διάστημα το κόμμα μας έχει πάρει και μια σειρά σημαντικές πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση, είναι για παράδειγμα το ντοκιμαντέρ της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τη Μακρόνισο. Α, βέβαια. Το πιστεύουμε ότι κάθε προοδευτικός, κάθε νέος άνθρωπος πρέπει να το δει, όχι απλά για να δει τη φρίκη της Μακρονήσου και των βασανιστών της, που επειδή μιλάμε για τα ιστορικά ζητήματα, όπως καλά γνωρίζετε, η Μακρόνισο συνέχισε να λειτουργεί σε καθεστώς αστικής δημοκρατίας. Και μετά το 52, φουλ συνέχισε. Παράνομο. Βέβαια. Και όχι μόνο δεξιών, αλλά και κεντρών. Πλαστήρας τότε αυτό. Της κυβερνήσεων εκείνης της εποχής, περίοδου. Νομίζουμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό, ένα συγκλονιστικό, ένα συνταρακτικό ντοκιμαντέρ, το οποίο και διδάσκει την ιστορική αλήθεια, αλλά και μπορεί να γίνει εφορμή
έτσι ώστε πολλοί νέοι πραγματικά να ψάξουν με ενδιαφέρον την ιστορία αυτού του τόπου και νομίζουμε ότι θα βρουν και σύγχρονα συμπεράσματα για το σήμερα και για το αύριο της ταξικής πάλης και των αγώνων. Αχ, κύριε Κωνσταντή μου, είναι εξαιρετικά αυτά που λέτε, ιδιαίτερα η ταξική πάλι, ο αγώνας, ο λαϊκός αγώνας, η νεολαία κτλ. Πέστε μου κάτι ακόμα. Βέβαια, έχω όλη τη διάθεση να σας κρατήσω. Ελπίζω να μην σας καθυστερώ από τη δουλειά σας. Αλλά μια που σας βρήκαμε, είναι ευκαιρία να μπορέσουμε να σας έχουμε. Να μιλάμε και πολύ ευχαρίστω να σας έχουμε μεθαύριο και στο στούντιο. Αυτή τη στιγμή η νεολαία, είτε μέσα από την ΚΝΕ, είτε άνθρωποι που συνεργάζονται μαζί σας, γιατί λιγότερο οι περισσότερες προοδευτικές δυνάμεις που αναφερθήκατε και εσείς προηγουμένως. Ο στόχος τους είναι αυτή τη στιγμή να μπορέσουν να χτυπήσουν, και το λέω με αυτή τη φράση, την ελεηνότητα και την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να διαστρεβλώσει χίλια δύο πράγματα. Εκτός από τα ιστορικά γεγονότα και τη μνήμη, το προσπαθούν να κόψουν μισθούς, συντάξεις, συνθήκες εργασίας, δεν διορίζουν γιατρούς, δεν το ένα το άλλο κτλ. Η νεολαία τα αντιμετωπίζει αυτά. Η νεολαία τα ζει στο πετσί της. Τα ζει στο πετσί της, μάλιστα. Αυτό είναι. Πρώτα απ' όλα, δείτε για παράδειγμα ποια είναι η κατάσταση στα σχολεία με την πανδημία. Mm-hmm. Για πόσες χιλιάδες κρούσματα την ημέρα μιλάμε, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση κάνει πως δεν υπάρχει τίποτα. Mm-hmm. Ας πάρουμε τα στοιχεία τα εργασιακά, που δείχνουν ότι ένας στους τρεις εργαζόμενος στην Ελλάδα αμείβεται με 345 ευρώ και λιγότερα καθαρά. Αφορά προφανώς τη μερική απασχόληση. Μια μερική απασχόληση που όλες οι κυβερνήσεις όχι απλά δεν την καταργούν, αλλά τη θρέφουν. Θυμίζω ότι και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκαν μια σειρά νόμοι ενίσχυση των δουλεμπορικών γραφείων, προφανώς νόμοι που ενισχύθηκαν από τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, αν θέλετε, το κόμμα μας αυτό το κάλεσμα κάνει. Κάνει κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης στη νεολαία, ναι, τους φοιτητές, τους μαθητές, τους νέους εργαζόμενους με το ΚΚΕ. Να παλέψουμε για τις σύγχρονες ανάγκες και τα δικαιώματά μας, να παλέψουμε για την κατάργηση των μνημονίων και όλων των αντεργατικών νόμων, νόμων που έχουν την υπογραφή και όλων των κυβερνήσεων, και δεν πρέπει αυτό να το ξεχνάμε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η έννοια της πρόοδου έχει δεχτεί μεγάλη διαστρέβλωση τα τελευταία χρόνια. Προοδευτικοί εμφανίζονταν ακόμα και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η οποία θυμόμαστε όλοι καλά τον Γεωργάκη του Παπανδρέου στο Καστελόριζο να ανακοινώνει την είσοδό μας στα μνημόνια. Στα μνημόνια. Προοδευτικοί προσδιορίζονταν και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έφερε ένα τρίτο μνημόνιο και το φόρτωσε και αυτό στις πλάτες του ελληνικού λαού αντί να καταργήσει το προηγούμενο. Και αν θέλετε, τελικά η πρόοδος έχει συγκεκριμένο πρόσημο. Πρόοδος σημαίνει να μπορεί ο λαός να ζήσει καλύτερα χωρίς εκμεταλλευτές και δυνάστες. Πρόοδος σημαίνει να μην συμμετέχει η χώρα μας σε ενώσεις, υπερελιστικές λέμε εμείς, σε ελικοσυμμαχίες, οι οποίες υπονομεύουν τα συμφέροντα και τα κυριαρχικά δικαιώματα του ελληνικού λαού, όπως είναι το ΝΑΤΟ, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Πρόοδος σημαίνει ο λαός να έχει στα χέρια του την εξουσία και την οικονομία, να κάνει ο ίδιος κουμάντο, να μπορεί να διαφεντεύει την τύχη του. Αυτό είναι το πραγματικά προοδευτικό, και αυτή την πρόοδο δεν τη συμμερίζονται μόνο τα μέλη, οι φίλοι και οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ, αλλά πιστεύουμε ότι υπάρχει πολύ περισσότερος κόσμος και ιδιαίτερα νέος κόσμος, ο οποίος νιώθει και αισθάνεται προοδευτικός και κάνει τις επιλογές του, και οι επιλογές του θα πιστεύουμε, αφήστε μας να πιστεύουμε, ότι θα εκπλήξουν δυσάρεστα όλους αυτούς που πιστεύουν ότι τη νεολαία την έχουν στο τσεπάκι. Μπορούν είτε να την καταστέλουν, είτε να την ενσωματώνουν και ενδιαγωγούν, και νομίζουν ότι αυτό θα συνεχιστεί για πολύ ακόμα. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Κωνσταντή, προσωπικά συμφωνώ σε όλες τις θέσεις σας που αναπτύξατε, τα σημεία που αναπτύξατε. Εκείνο που εμένα τουλάχιστον μου προκαλεί αλγινή εντύπωση, αηδία θα έλεγα, ο τρόπος που πλέον λειτουργούν οι αστυνομικές δυνάμεις, η καταστολή αν θέλετε, αυτό που θέλει να ιδρύσει μέσα στα πανεπιστήμια, η πρόσφατη δολοφονία του νεαρού Ρωμά από αστυνομικούς της Δίας κτλ. Και όλα αυτά φαντάζομαι είναι στοιχεία τα οποία τα ζουν καθημερινά και η νεολαία, είτε είναι στην ΚΝΕ, είτε είναι εκτός νεολαίας, είτε γενικότερα. Δηλαδή, απλά σκεπτόμενοι να είναι σωστά, αντιλαμβάνονται το φασισμό της σημερινής κυβέρνησης. Αυτό ήθελα να τονίσω περισσότερο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Και αν θέλετε, θα σας πω για τα γεγονότα βασικά που αναφέρατε, ότι δεν πρέπει να υπάρχει και καμία συγκάλυψη. Εννοείται. Των περιστατικών και των γεγονότων. Πρέπει να έρθουν όλα στο φως.
Αλλά αν θέλετε και ένα ακόμα κρίσιμο ζήτημα που θα ήθελα να προσθέσω. Ναι, παρακαλώ. Οι δυνάμεις καταστολής, η αστυνομία, αυτόν ακριβώς το ρόλο αναλαμβάνονται. Αυτές τις εντολές έχουν και αυτές εκτελούν. Να το πω πιο απλά, αυτή είναι η εκπαίδευση της ελληνικής αστυνομίας και αν θέλετε και σε όλο τον κόσμο, γιατί δεν είναι απλά ελληνικό φαινόμενο. Όχι, παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν μια σειρά νόμοι που στρέφονται ενάντια στη ριζοσταθμοποίηση, που στρέφονται ενάντια σε αγώνες, σε απεργίες, σε διαδηλώσεις. Υπάρχουν κομμουνιστικά κόμματα που βγαίνουν παράνομα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ρουμανίας πρόσφατα. Υπάρχουν χώρες σε σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις, όπως η Ισπανία, που κρατάει φυλακισμένο ράπερ, επειδή υπάρχει τρομονόμος ακόμα και στη μουσική και απαγορεύεται ακόμα και στη μουσική η ελεύθερη έκφραση ιδεών. Και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα συνολικότερο κατασταλτικό πλαίσιο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκόσμια. Γιατί όμως, αυτό είναι το κρίσιμο. Γιατί είναι, αν θέλετε, μια κοινική ομολογία της αδυναμίας τους. Ξέρουν και οι ίδιοι ότι η πολιτική που εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα καπιταλιστικά κράτη, θα γεννήσει ακόμα μεγαλύτερη δυσαρέσκεια και ακόμα μεγαλύτερους αγώνες. Γι' αυτό παίρνουν προληπτικά τα μέτρα τους. Είναι στο χέρι του λαού και της νεολαίας να αποδείξουν ότι τα μέτρα αυτά είναι χάρτινος πύργος, αν σηκωθεί όρθιος ο γίγαντας λαός. Μάλιστα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Θέλουμε να προσθέσουμε για να κάνουμε ένα κάλεσμα και μέσα στην εκπομπή σας. Ναι, παρακαλώ. Σε όλους τους ακροατές, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, να συμμετέχουν στις συλλογικές διαδικασίες, στους αγώνες που είναι μπροστά μας στο επόμενο διάστημα, δηλαδή και οι φοιτητικοί σύλλογοι και τα μαθητικά συμβούλια και τα σωματεία των εργαζομένων, οι επιτροπές νέων. Το επόμενο διάστημα θα έχουν ένα πλούσιο αγωνιστικό σχέδιο δράσης. Είναι υπόθεση όλων των φοιτητών, των μαθητών, της νεολαίας να συμμετέχουν μαζικά και αυτό, αν θέλετε, θα είναι και η καλύτερη απάντηση και στα σχέδια της κυβέρνησης για ένταση της καταστολής και στα σχέδια ακόμα μεγαλύτερου χτυπήματος των νεανικών δικαιωμάτων. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντίνα, σας ευχαριστήσω που είχατε την καλοσύνη να είστε σήμερα μαζί μας. Ελπίζω κάποια άλλη φορά και πιστεύω σύντομα θα σας ξανακαλέσουμε να έρθετε εδώ. Αν θα είστε εσείς, κάποιος θα είναι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά να σας έχουμε και εδώ στο στούντιο. Ξέρετε, στο στούντιο είναι εντελώς διαφορετική η συζήτηση και η συνεργασία με κάποιον που μας μιλάει. Γιατί έχουμε και το πρόβλημα με τα τηλέφωνα, μήπως πέσει και η γραμμή και, εν πάση περιπτώσει, τέτοια θέματα. Πάντως, χίλια ευχαριστώ που είσαστε σήμερα μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος... Ευχαριστούμε. Ναι. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά κι εσείς.